Πάμε να συνδεθούμε με τα Χανιά, γιατί εκεί σε πολύ λίγη ώρα ξεκινάει μια εκδήλωση της ΟΝΕΔ Χανίων, μια πολιτική εκδήλωση λοιπόν από τους νέους της Νέας Δημοκρατίας στο δυτικότερο νομό της Κρήτης, εκεί που θα μιλήσει σε πολύ λίγο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυριανάκης, και έχουμε την χαρά να τον έχουμε μαζί μας και θα συνδεθούμε, τον βλέπουμε λοιπόν. Καλησπέρα σας, κύριε Κυριανάκη. Καλησπέρα κυρία Σφακιανάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Κύριε Κυριανάκη, έρχεστε λοιπόν στα Χανιά, έρχεστε στην Κρήτη σε μια περίοδο που η πολιτική επικαιρότητα έχει πάρει φωτιά με φόντο και την οικονομία και την κατάθεση του προϋπολογισμού, και η αλήθεια είναι ότι τα βλέμματα πέφτουν πάνω στη Νέα Δημοκρατία για το τι είναι εκείνο το οποίο θα πράξει με τον προϋπολογισμό, και θα γίνω πιο συγκεκριμένη. Έχετε δηλώσει ότι θα ψηφίσετε κάποια από αυτά τα μέτρα τα οποία προβλέπει ο προϋπολογισμός για το 2019. Ποια είναι αυτά και με ποια λογική τα στηρίζετε? Εμάς, κυρία Σφακιανάκη, οι απόψεις μας δεν αλλάζουν ανάλογα με τις συγκυρίες. Είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας και η άποψή μας είναι ότι πρέπει να ελαφρύνουμε την ελληνική οικογένεια, τον Έλληνα επαγγελματία, την ελληνική επιχείρηση από τα βάρη και τους φόρους τους οποίους έχει δεχθεί σε υπερβολικό βαθμό τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε, έστω και καθυστερημένα, μία μικρή ανεμική μείωση στις φορές, εμείς θα την ψηφίσουμε. Και φυσικά θα ψηφίσουμε και οποιοδήποτε άλλο μέτρο, εφόσον έρθει, ελαφραίνει την ελληνική οικογένεια και την ελληνική επιχείρηση. Δεν θα ψηφίσουμε όσα μέτρα αυξάνουν τους φόρους, όσα μέτρα κρατούν πίσω την οικονομία μας και όσα μέτρα κάνουν αυτόν τον προϋπολογισμό ακόμη έναν αντιαναπτυξιακό προϋπολογισμό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι δεν θα μειωθούν τελικά οι συντάξεις και θα το καταφέρει αυτό σε επίπεδο διαπραγμάτευσης, βλέπουμε άλλα μέτρα στήριξη των κοινωνικών στρωμάτων, αλλά και αύξηση των φόρων, οι οποίοι αυξάνονται κατά 1 δις και κόβονται από την άλλη τα επιδόματα κατά 800.000, να αντιστοιχούν τελικά σε αυτό το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο κόψιμο των συντάξεων που τελικά δεν θα γίνει. Άρα, δεν έχει καταφέρει απολύτως τίποτα η κυβέρνηση παρά μόνο να πάρει χρήματα από την ανάπτυξη, να πάρει χρήματα από την κοινωνική συνοχή και τελικά να μην κάνει την 22η περικοπή στις συντάξεις, όπως υποσχέθηκε λίγους μήνες πριν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και αυτό που βλέπει και η κοινωνία είναι ότι έχει κάποια σημαντικά θετικά χαρακτηριστικά αυτός ο προϋπολογισμός, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με τις ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες μειώνονται, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με το επίδομα στέγασης, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση της ειδικής αγωγής, πράγματα τα οποία είναι ζητούμενα και για την κοινωνία και για τον κόσμο της εργασίας, αλλά και η ειδική αγωγή ειδικά είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε αυτά, κύριε Ανάκη. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι στα θέματα που αναφέρατε, η υπόσχεση ήδη από την περσινή χρονιά για τη μείωση των εισφορών του κ. Τσίπρα δεν έγινε πράξη. Αυτή η μείωση εμείς θα την ψηφίσουμε, αλλά είναι ανεμική. Χρειάζονται περισσότερες μειώσεις και στους φόρους και στις εισφορές. Το μέτρο για το επίδομα στέγασης, το οποίο φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Τσίπρας υποσχέθηκε ότι θα πάει σε 600.000 οικογένειες, τελικά θα πάει στους μισούς, σε 300.000 οικογένειες. Αυτό λοιπόν είναι μια κοροϊδία. Σε ό,τι μέτρο και να εξαγγέλει, όταν βάζεις τον πύχη μόνο σου στη δική σου κυβέρνηση σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, οφείλεις να το τηρείς ή και να το υπερβαίνεις. Αν δεν πετυχαίνεις ακόμα και τους στόχους που βάζεις, τους μικρούς αυτούς στόχους που βάζεις εσύ ως κυβέρνηση, τότε αυτό λέγεται μία αποτυχία και λέγεται μία ακόμη κοροϊδία από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Ξέρει ο κόσμος ότι η επόμενη κυβέρνηση θα εφαρμόσει μία εντελώς διαφορετική πολιτική. Και αυτή η πολιτική δεν θα είναι μία πολιτική η οποία θα μοιράζει κάποια ψίχουλα για να στηρίξουμε μία φτωχοποιημένη κοινωνία, αλλά θα βοηθήσουμε την κοινωνία, θα ενισχύσουμε την οικονομία, ώστε όλοι να έχουν τα κέρδη μιας ανάπτυξης που θα αφορά όλους τους πολίτες και όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν θα σας περιορίσει στην οικονομική σας πολιτική, κύριε Κυριανάκη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τον ίδιο σας τον πρόεδρο να λέει ότι θα έχουμε και σύντομα εκλογές. Όπως και να έχει, θα έχουμε εκλογές μέσα στο 2019, ενδεχομένως και στις αρχές του έτους. Οπότε εσείς, εφόσον είστε κυβέρνηση, θα κληθείτε να εφαρμόσετε αυτόν τον προϋπολογισμό. Θα κληθείτε να εφαρμόσετε μέτρα τα οποία θα περιλαμβάνονται σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Και δεν ξέρω κατά πόσο δεν θα είναι δεμένα τα χέρια σας στο να κάνετε κάτι διαφορετικό, στο να ακολουθήσετε μια διαφορετική οικονομική πολιτική. Δεσμευμένοι είμαστε, κυρία Σφακιανάκη, μόνο απέναντι στους στόχους που έχουμε θέσει ως ελληνική οικονομία, για να μπορούμε να δανειοδοτήσουμε την ελληνική οικονομία με τα επιτόκια, τα χαμηλά
τα οποία χρειάζεται για να χρηματοδοτήσει το χρέος της. Η πολιτική μας, το λέμε από σήμερα, το είπαμε και χθες, θα το λέμε και στις εκλογές και θα το εφαρμόσουμε αύριο, θα είναι εντελώς διαφορετική και δεν μας δεσμεύει καμία απολύτως πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η οποία να πηγαίνει πίσω την ανάπτυξη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς μειώνοντας τους φόρους και τις εισφορές, θέλουμε αυτά τα χρήματα, αυτό το εισόδημα να πάει τελικά στην τσέπη του εργαζόμενου και του μισθωτού. Θέλουμε να καταλάβουν και οι εργοδότες, να καταλάβουν και οι επιχειρήσεις, ότι αυτή η μείωση των φόρων θα πρέπει να τη νιώσει ο μισθωτός, να τη νιώσει την τσέπη του, γιατί μόνο έτσι θα αυξηθούν οι μισθοί και τα εισοδήματα και μόνο έτσι θα μπορέσει ολόκληρη η οικονομία να πάει μπροστά. Αυτό είναι ένα άλλο μείγμα πολιτικής, το οποίο αντιστάθισμα θα είναι και μια αντίστοιχη περικοπή στις δημόσιες δαπάνες. Δεν μιλάμε για απολύσεις, μιλάμε όμως για μείωση του ρυθμού προσλήψεων, δηλαδή να εφαρμόσουμε ένα μείγμα 5:1 στη σχέση αποχώρησης πρόσληψης στο ελληνικό δημόσιο και στοχευμένα στα κομμάτια γίνοντας του δημοσίου όπως η υγεία και η ασφάλεια της χώρας, να κάνουμε στοχευμένες προσλήψεις για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα ο κάθε τομέας. Από εκεί πέρα όμως, σας το επαναλαμβάνω, δεν μας δεσμεύει απολύτως τίποτα από αυτά τα οποία θέλει να εφαρμόσει για ψηφοθερικούς λόγους σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και πάμε λίγο και στο κομμάτι για το οποίο βρίσκεστε εδώ. Βρίσκεστε με αφορμή μια πολιτική λοιπόν εκδήλωση της ΟΝΕΤ Χανίων. Τι θα πείτε σήμερα στους νέους των Χανίων, στους νέους της Νέας Δημοκρατίας ή ακόμη και σε νέους οι οποίοι θα δώσουν το παρόν εκεί και περιμένουν να ακούσουν τη δική σας πρόταση για το αύριο αυτού του τόπου? Μια χώρα που δεν επενδύει στους νέους της είναι σαν να αυτοκτονεί. Και η αλήθεια είναι ότι το μεγάλο πλήγμα που έχει δεχθεί η χώρα τα τελευταία πολλά χρόνια και επί προηγούμενων κυβερνήσεων, για να είμαι απόλυτα δίκαιος, είναι η πολύ μεγάλη φυγή των νέων στο εξωτερικό. Από τη μία λοιπόν εμείς πρέπει σαν Νέα Δημοκρατία να βρούμε τρόπους για να κρατήσουμε τα νέα παιδιά εδώ στην Ελλάδα, να μπορούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα εδώ στην Ελλάδα, αλλά και από την άλλη παιδιά τα οποία παρότι μπορεί να είχαν ευκαιρίες, επέμειναν και έμειναν εδώ στην Ελλάδα να νιώσουν επιτέλους ότι κάποιος τους επιβραβεύει. Καλή είναι η συζήτηση για τους Έλληνες του εξωτερικού. Πρέπει να γίνεται, πρέπει να βρούμε τρόπους επιστροφής, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσει και μια κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα για αυτούς που έμειναν εδώ, κράτησαν όρθιες οικογένειές τους, κράτησαν όρθιες επιχειρήσεις τους και τελικά κράτησαν όρθια τη χώρα. Σε αυτούς τους ανθρώπους εμείς χρωστάμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και πρέπει να βρούμε τρόπους να τους επιβραβεύσουμε. Φανταστείτε, κυρία Σφακιανάκη, αν τα κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι σε αντίξωες συνθήκες, αν τα κατάφεραν σε συνθήκες μιζέριας και αρνητικότητας, τι μπορεί να καταφέρει αυτή η γενιά εδώ στην Ελλάδα σε κανονικές, αν όχι ευνοϊκές συνθήκες? Είναι, κύριε Κυριανάκη, η ιδιωτική εκπαίδευση, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι όπως και η Νέα Δημοκρατία τα φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης, η λύση για να μείνουν οι νέοι μας στην Ελλάδα? Γιατί έχετε δεχτεί πολύ μεγάλη κριτική σε αυτό που λέγεται ιδιωτική εκπαίδευση. Παρουσιάσατε και τις θέσεις σας για την παιδεία προημερών, η Νέα Δημοκρατία, και ακούμε φορείς να λένε ότι η ιδιωτική εκπαίδευση δεν μπορεί να βοηθήσει. Είναι μία από τις λύσεις για να κρατήσουμε τα παιδιά μας στην Ελλάδα. Είναι μία από τις λύσεις για να κρατήσουμε παιδιά τα οποία δεν έχουν τα χρήματα να πάνε στο εξωτερικό. Παιδιά πλούσιων οικογενειών έχουν τους πόρους και τα χρήματα για να πάνε να φοιτήσουν σε καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, της Αγγλίας, της Αμερικής και άλλων χωρών. Τα παιδιά όμως τα οποία δεν τα καταφέρνουν να περάσουν σε δημόσια πανεπιστήμια, γιατί να μην υπάρχουν άλλα πανεπιστήμια ιδιωτικά? Τα θέλει όλη η κοινωνία για να μπορούν να μένουν εδώ, να κάνουν εδώ πραγματικότητα τα δικά τους όνειρα, να ξεκινούν εδώ την επαγγελματική τους πορεία. Αλλά μεγαλύτερο μας μέλημα, κυρία Σφακιανάκη, είναι να απελευθερώσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια από τα δεσμά του ασύλου. Γι' αυτό και το άσυλο στα πανεπιστήμια θα καταργηθεί. Δεν θα αλλάξει ο νόμος για το άσυλο, θα καταργηθεί. Θα φύγουν οι έμποροι ναρκωτικών, θα φύγουν οι τραμπούκοι και οι καταληψίες, θα μπει επιτέλους μία τάξη στα ελληνικά πανεπιστήμια για να μπορέσουν να αποτελούν πηγή μόρφωσης και όχι πηγή ανομίας. Ο μόνος χώρος, είναι το κυρία άσυλο, Σφακιανάκη, η πηγή όλων των που κακών, δεν λειτουργεί το άσυλο ιδεών, είναι μία πηγή πολύ μεγάλων κακών σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, όπου χρησιμοποιείται από ποινικούς, από εγκληματίες, από αναρχικές ομάδες, για να μπορούν να καλύπτουν παράνομες πράξεις. Παντού, σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία, στα νοσοκομεία, στους δρόμους, μπορεί και υπάρχει νομιμότητα, μπορεί η αστυνομία να επεμβαίνει για να αποφεύγονται παράνομες πράξεις. Ο μόνος χώρος που καλύπτουμε τους εμπόρους ναρκωτικών είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και από την άλλη, τραγική ειρωνία, ο μόνος χώρος στον οποίο δεν υπάρχει άσυλο ιδεών, δεν υπάρχει προστασία όλων των ιδεών, είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια, όπου εφαρμόζονται τελικά
η δικτατορία των αρχικών ομάδων και όλων αυτών των τραμπούκων. Αυτό λοιπόν θα τελειώσει. Εμείς θέλουμε μέσα από αυτό το μήνυμα να ενισχύσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία πρέπει να είναι και το βασικό στοιχείο της παιδείας μας. Εμείς λοιπόν, ναι, είμαστε υπέρ των ειδικών πανεπιστημίων, αλλά πιο πολύ, κύριε Σφακιανάκη, είμαστε υπέρ της ενίσχυσης δημοσίων πανεπιστημίων. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει αν τους επιτρέψουμε να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα, να συνεργαστούν με επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους στην έρευνα, ξένες εταιρείες που θέλουν να φέρουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα και να μπορούν και τα ίδια να έχουν μια απελευθερωμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ώστε να είναι πιο συνδεδεμένα και να μπορούν έτσι οι απόφοιτοι τους να βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά. Κύριε Κυρανάκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θέλω να σας αποδεσμεύσω, γιατί γνωρίζω ότι σε πολύ λίγη ώρα ξεκινάει η εκδήλωση στο ξενοδοχείο λοιπόν Σαμαριά στα Χανιά. Η εκδήλωση της ΟΝΕΔ Χανίων, των νέων της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.